Λοιπόν, μείναμε, πάμε, μια που μπήκαμε με μουσική, πάμε να συνεχίσουμε με μουσική. Ξέρετε ότι είμαστε μεγάλοι εραστές της μουσικής και κυρίως των καλλιτεχνών που φιλοξενεί η Μαρία Μπεκατόρου στην εκπομπή που παράγει βέβαια και ένα κοινωνικό έργο, γιατί μας γνωρίζει νέος καλλιτέχνης. Διαφορετικά δεν προάγει μας γνωρίζει. Μας συγκινούν πάντα τα τραγούδια με καταπληκτικό στίχο. Είμαστε ευαίσθητοι με το στίχο. Δηλαδή έχουμε. Και μπαίνουμε στη διαδικασία να σας τα παρουσιάζουμε. Και όχι μόνο για να προσέχετε περισσότερο το στίχο, αλλά και για να μπορείτε να τα τραγουδάτε μαζί, τα βγάζουμε και στην μορφή καραόκε. Έχουμε λοιπόν τον Βασίλη Σιβίτο. Σιβίτος. Και κυρίες και κύριοι, το άσμα, προσέξτε στίχο, απολαύστε το, πάμε όλοι μαζί. Θα σου κλείσω την πόρτα, θα σ' αλλάξω τα φώτα, θα συμβούν γεγονότα και μετά θα σου πω τι παιδί είμαι εγώ. Θα σου κλείσω την πόρτα, θα σ' αλλάξω τα φώτα, θα συμβούν γεγονότα και μετά θα σου πω ή εσύ ή εγώ. Και βέβαια, πιάνει το χέρι του. Θα του αλλάξει την πόρτα, τα φώτα. Χέρι, ναι, και βέβαια το πιο εντυπωσιακό, αν προσέξετε, ήταν η σκηνική του παρουσία. Έτσι. Η σκηνική του παρουσία ήταν το πιο εντυπωσιακό από όλα. Δηλαδή τα έδινε όλα πάνω στη σκηνή. Όση ενέργεια χρειάζεται. Ήταν δημόσιος υπάλληλος του τραγουδιού. Οι απαραίτητες κινήσεις. Κλείσω τα φώτα εδώ μέχρι εδώ. Να μην υπερβάλλουμε κιόλα και γίνουμε τίποτα. Δηλαδή ήταν μελετημένο, ήταν χορογραφημένο. Και βέβαια υπήρξαν όμως και μερικοί στίχοι που πραγματικά μας άφησαν με την απορία. Και. Τώρα εδώ δεν είναι ακριβώς καραόκι, και ανοίξαμε ένα διάλογο με τον καλλιτέχνη. Τι εννοούσε ο ποιητής, τι θέλει να πει ο ποιητής και πραγματικά μας άφησε με το στόμα ανοιχτό και να. Με την απορία. Να κοιτάμε ένα στον άλλο προσπαθόταν κάποιος να δώσει μια εξήγηση. Σου πέφτει λόγος. Για κοίτα πια μιλάει. Αν ήμουν ή δεν ήμουν, είναι δικό μου θέμα. Για κοίτα πια ρωτάει. Αυτή που με κρύξες με φλωμόνες το ψέμα. Αν ήμουν ή δεν ήμουν, αλλά ποτέ δεν μας αποκάλυψε τι. Αλλά και αυτή είναι η μαγεία της ποιήσης, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι υποχρεωμένος ο ποιητής να αποκαλύπτει τα μηνύματά του. Να μην αυτά κάτι, αφήστε τον να αιωρείτε. Δεν θυμάσαι που το λέει η Άντζελα. Ξέρω ο καθένας όπως το εισπράττει, βρε αδελφέ. Αλλιώς αγγίζει εσένα το αν ήμουν ή δεν ήμουν. Αλλιώς το Στάθη. Αλλιώς το Γιάννη. Αλλιώς ένα τσολιά στα νάκτορα. Αλλιώς τη Σαρδέλα. Αν ήμουν ή δεν ήμουν. Αυτό έμεινε.